Ο συντάκτης σχολιάζει ότι οι σχέσεις του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του είναι ήδη πάρα πολύ κακές, ενώ μετά την παραδοχή της ηχογράφησης αναμένονται έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα, ο συντάκτης αναρωτιέται αν ο Έλληνας Υπουργός έχει ηχογραφήσει και άλλες συναντήσεις των Υπουργών Οικονομικών, ενώ τονίζει πως στο μέλλον όλοι οι ξένοι αξιωματούχοι θα είναι πολύ προσεκτικοί όταν μιλούν μπροστά σε Έλληνες. Ο ίδιος πάντως ο Γιάννης Βαρουφάκης διαψεύδει σήμερα ότι κατέγραψε ηχητικά το Eurogroup και μπαίνοντας στο Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για παραμύθια. Ο γερμανικός τύπος αναφέρει ότι θα υπάρξει παράταση του προγράμματος. Γίνεται αυτό, σχεδιάζεται με εκταμίευση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να κάνουμε δεκτούς κάποιους όρους, όπως η αναμόρφωση του ΦΠΑ. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εσείς τι προτείνετε, τι προτείνετε. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είστε ξέρετε πολύ καλά. Ένας τρομοκρατημένος υπουργός μπορεί να επινέει το λένε ότι έχει εμπιστοσύνη. Ένας υπουργός μιας χώρας που βρίσκεται σε μια τέτοια σκληρή διαπραγμάτευση απαιτείται να νιώθει φόβο. Αλλιώς είναι επικίνδυνος. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Στη Ρίγα, πόσο κάνατε την ηχογράφηση? Είχε και βίντεο ή μόνο ήχος? Παραμύθια. Δεν είχε. Κοιτάξτε, θα σας παραπέμψω. Δεν ξέρετε τι είπα. Πώς μπορείτε να μου λέτε τι? Θα σας παραπέμψω σε αυτό που είπα χτες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μετά από τόσες εβδομάδες διαρροών, απίστευτων ψευδών για το τι υποτίθεται ότι υπόθηκε εκεί μέσα, έχω αποδείξει έμπρακτα τον απόλυτο σεβασμό στην εμπιστευτικότητα όλων αυτών των συνομιλιών. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.